Κύριε Καζωτάκη, διανύουμε μία περίοδο ανομβρίας. Μία περίοδο που το νερό το έχουμε πει προγραμματικά νερά και φαίνεται τα προβλήματα θα είναι μπροστά μας. Αλήθεια, το εύμα Ραμβέλου, πώς το αντιμετωπίσετε με αυτό και τι μέτρα έχει πάρει? Λοιπόν, όντως υπάρχει μία μεγάλη ανομβρία. Έχουμε φτάσει 21 Νοεμβρίου και τα χιλιοστά βροχής είναι ανύπαρκτα, έως μηδαμινά, δηλαδή μιλάμε για 1 με 1,5 χιλιοστό νερού. Ο Αποσελέμης έχει φτάξει στα όρια, δεν μπορεί πλέον σχεδόν να διαθέσει νερό γιατί έχει φτάξει στο όριο ασφαλείας, και ο ΤΟΕΒ Μιραμβέλου, επειδή έχει νερά μόνο από γεωτρήσεις, αυτές οι γεωτρήσεις αντλούν από βάθος 200-230 μέτρα βάθος, και δυστυχώς οι άνθρωποι φέτος, παρά ότι εμείς είχαμε μια εξασφαλισμένη ποσότητα νερού, εκτός κάτι γεωτρήσεις, ο Δράση Παρακαλούρη, που η στάθμη πρέπει να κατεβεί γιατί δεν μπορεί να αντλήσει νερό από λίγο παραπάνω, αυτό το αντιμετωπίσαμε τελευταία. Είχαμε νερό λοιπόν στο διάστημα μέχρι, γιατί η αρδευτική περίοδος εμάς λύγει 31 Οκτωβρίου κανονικά. Μέχρι 31 Οκτωβρίου είχαμε νερό να διαθέσουμε, διαθέσαμε, δεν είχαμε προβλήματα αντιμετωπίσεως προς το θέμα αυτό, αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν πότιζε. Επειδή δεν υπήρχε παραγωγή, δεν πότιζε. Δηλαδή τα τσιβικά τα οποία ήταν μειωμένα, πολύ μειωμένα συγκρίσει με το 22. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα που θα λάβουμε τώρα, γιατί η αρδευτική περίοδος έχει λήξει, αλλά από το 24 που ξανανοίγει η περίοδος, 1/4/24, τα μέτρα έτσι όπως βλέπουμε, και αν η ανιδρία συνεχίσει, που δεν το ξέρει κανείς, οι γεωτρήσεις, το νερό δυστυχώς θα είναι εκπεριτροπής. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι πρέπει να διαθέσουμε μια αλφα ποσότητα νερού, θα τη διαθέτουμε και η άλλη περιοχή πρέπει να κλείνει. Διότι αλλιώς το νερό το νερό θα αρχίσει να υπεράντληση, θα κάνει ζημιά και θα έχουμε αλμυρό, δηλαδή τα χλώρια θα ανεβούν πάρα πολύ, που σημαίνει ότι αυτά μπορεί να κάνουν ζημιά και σε ελαιόδεντρα, γιατί εμείς ο αποκλειστικός μας σκοπός είναι να ποτίζουμε ελαιόδεντρα και γενικά φυτά τα οποία δεν είναι δηλαδή για τσίπους, άσχετα ότι ποτίζουν για τσίπους και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε, εάν υπάρχει αυτή η λειψιδρία και η ανιδρία, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα, τα οποία θα μας τα επιβάλλει και η περιφέρεια που είναι αρμόδια και μας ελέγχει. Ήδη μας έχουν καλέσει σε κάτι σεμινάρια για τις 30 Νοεμβρίου και πρέπει να παραστούμε, και πρέπει να κάνουμε τη χρήση του νερού λελογισμένη, δηλαδή πρέπει να έχουμε, θα εφαρμόσουμε το σύστημα ότι βλέπουμε ότι χρειάζεται μια αλφα ποσότητα στην περιοχή Βερυπίνχου, Μεριάκου και Κηθιανού, θα λειτουργούμε τις ανάλογες γεωτρήσεις. Ναι. Όχι όλες τις γεωτρήσεις. Στα Λακώνια το ίδιο, στην Κριτσά το ίδιο. Θα κάνουμε δηλαδή χρήση νερού σωστά και όπου απαιτείται. Εάν βλέπουμε ότι δεν είναι, η ποσότητα που πρέπει να διαθέσουμε είναι μεγάλη, γιατί και τα δέντρα έχουν πρόβλημα, θα αφυδατωθούν, θα κάνουμε εκπεριτροπή, δηλαδή θα εφαρμόσουμε ότι αυτές τις μέρες θα είναι το νερό εδώ, την άλλη μέρα θα είναι εδώ. Δηλαδή πρέπει να πάρουν αυστηρά μέτρα, διαφορετικά θα έχουν πρόβλημα.